Νάνση, σκέφτηκες το πρώτο πιάτο? Για να δούμε λοιπόν. Wow, είναι μακαρονάδα! Υπέροχο πιάτο! Υπάρχουν πολλές συνταγές! Λοιπόν, Μπρίτνη, έχεις καμιά ιδέα? Oh, πρόσεχε! Με αυτό το ρυθμό όλα τα μακαρόνια σου θα είναι στο πάτωμα! Τώρα πρέπει να περιμένουμε λίγο, αλλά φαίνεται η Μπρίτνη δεν το ξέρει αυτό. Πάει να κόβει τα μακαρόνια σαν γρασίδι! Τι φρίκι! Ναι, γιαγιά, πρέπει να της δείξεις πώς γίνεται. Έτσι, λίγη υπομονή και τα μακαρόνια είναι έτοιμα. Ναι, αυτό λέγεται μακαρονάδα. Όχι, αυτό δεν μας κάνει. Ας πάρουμε αυτά τα μακαρόνια και ας τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Εκεί ανήκουν. Θα σας δείξω πώς λειτουργούν οι πραγματικοί επαγγελματίες. Παίρνουμε λίγο αλεύρι, ένα αυγό, μια πρέζα αλάτι και το μυστικό υλικό. Η ζύμη μας θα πάρει ένα ασυνήθιστο χρώμα. Δείτε αυτή την ομορφιά, τέλειο! Τώρα σκεπάζουμε τη ζύμη με μεμβράνη και περιμένουμε. Τα αληθινά αριστουργήματα χρειάζονται χρόνο. Το να περιμένεις όταν μαγειρεύεις είναι μαρτύριο. Τι βαρετό! Α, το χρονόμετρο! Λοιπόν, τι ακολουθεί, σεφ? Ανοίγουμε τη ζύμη μας με τον πλάστη. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Τι έπαθα? Λέρωσα το πρόσωπό μου. Τώρα εντάξει? Τέλεια! Okay. Συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε το αριστούργημα. Κόβουμε τα μακαρόνια, προσθέτουμε αλεύρι και στην κατσαρόλα. Κύριε Χταπόδη, πώς είστε? Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Αυτά τα χταπόδια είναι τέλεια! Ωραία, τα τηγανίζουμε. Προσθέτουμε λίγη κρέμα γάλακτος και τα υπέροχα μακαρόνια μας. Μαμά μία! Είναι ένα αριστούργημα! Το μόνο που μένει είναι το σερβίρισμα. Δείτε αυτό το θαύμα! Μπράβο μου! Τι κέτσοπ! Τι φρίκι! Πόσο διαφορετικοί είναι οι συμμετέχοντές μας μεταξύ τους! Μπρίτνη, τι κάνεις? Φαίνεται ότι τα μακαρόνια της έχουν σκληρύνει! Και τι να κάνουμε? Καλή ιδέα! Τα στιγμιαία νούντλς είναι πάντα μία λύση! Και αρκετά νόστιμη! Αλλά αυτά θα έχουν καλύτερη γεύση από τις μακαρονάδες της γιαγιάς και του σεφ! Θα το μάθουμε! Νάνση, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις! Wow! Αυτά τα μακαρόνια φαίνονται περίεργα! Θα τα δοκιμάσω! Είναι χταπόδι! Okay. Ενδιαφέρον! Ωλιά! Χάλια, είναι μια ιδέα! Εντάξει, αυτή η μακαρονάδα φαίνεται πιο λαχταριστή. Για να δούμε. Το αγαπημένο μου κέτσαπ. Ναι, είναι νόστιμη μακαρονάδα. Υπάρχει και άλλος υποψήφιος. Τα αγαπημένα μου πικάντικα νούντλς. Θα τα δοκιμάσω τώρα. Τι γεύση. Ω, έχει κανείς ένα ποτήρι νερό? Είμαι καλά! Αυτό ήταν τέλειο! Να ο νικητής! Μερικές φορές δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά για να κερδίσετε. Μάθετε από την Μπρίτνη! Λοιπόν, τι έχουμε? Πατατάκια! Μα βέβαια, ποιος δεν λατρεύει τα πατατάκια? Τώρα θα μάθουμε ποιος από τους συμμετέχοντές μας φτιάχνει καλύτερα αυτή τη λιχουδιά. Μπρίτνη, τι κάνεις? Εγγονή, θα σου δείξω τώρα. Οι πατάτες ξεφλουδίζονται εύκολα με ένα ειδικό μαχαίρι. Τώρα σκόψουμε τις πατάτες έτσι, ανάβουμε την εστία, βάζουμε λάδι, θέλει πολύ για να τηγανιστούν σωστά τα πατατάκια. Βλέπεις, Μπρίτνη, τίποτα περίπλοκο. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Wow! Οχ, είναι μια βροχή από φλούδες πατάτας. Αυτές οι πατάτες δεν φαίνονται καθόλου ξεφλουδισμένες. Είναι ακόμα πιο εύκολα από όσο νόμιζα. Σούπερ! Είμαι πραγματική επαγγελματίας. Τώρα έτσι... Η γιαγιά είπε να βάλω πολύ λάδι. Το θυμάμαι. Όχι, βράζει το λάδι. Τα έχεις μπερδέψει ξανά, Μπρίτνη. Κοίτα τι προσεγμένα πατατάκια φτιάχνει η γιαγιά. Και τι κάνει ο σεφ? Wow! Τι θέλετε τη τορτίγια?
Δεν έχετε ξαναδεί τέτοια πατατάκια. Αυτή είναι η αποκλειστική μου συνταγή. Τα τηγανίζουμε καλά μέχρι να γίνουν τραγανά και χρειαζόμαστε τη special σάλτσα μου. Ένας πραγματικός σεφ δεν φοβάται να δουλέψει με τη φωτιά. Κοιτάξτε τι υπέροχο. Μα φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Η τελευταία πινελιά είναι να κόψετε φέτες σλάιμ στον αέρα. Έτοιμο. Bon appétit. Wow. Ο σεφ δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσει. Και η Μπρίτνη επίσης. Όχι, κάηκαν τα ποτατάκια μου. Τι να κάνω. Τι κρίμα. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Τι ρίζα σκόνη. Ίσως θα κρύψει την καμένη γεύση και θα καλύψει το μαύρο χρώμα. Τι υπέροχη ιδέα, Μπρίτνη. Έτοιμα και τα πατατάκια της γιαγιάς. Ώρα γεύση γνωσίας. Ωαου, τόσα πολλά πατατάκια. Τέλεια θα περάσω. Ας ξεκινήσουμε με αυτά. Φαίνονται ενδιαφέρον. Τι γεύση είναι αυτή. Αηδία. Εντάξει, θα δοκιμάσω αυτά. Πόσο τραγανά. Wow, αυτά τα πατατάκια είναι τόσο ασυνήθιστα. Πόσο τυρί έχει. Δεν είναι άσχημα. Αλλά αυτά είναι τα καλύτερα. Άξια νίκη, γιαγιά. Μπράβο σας. Αναρωτιέμαι τι μας περιμένει στην τρίτη εργασία. Wow, είναι μια τούρτα. Είναι πολύ νόστιμη, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη στην Παρασκευή. Ελπίζω οι ροές μας είναι έτοιμοι. Τόσα υλικά. Η Μπρίτνη δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό της. Πρόσεχε και μάθε, εγγονή. Παίρνουμε την κρέμα, τη βάζουμε στο παντεσπάνι έτσι. Τώρα την απλώνουμε με μια σπάτουλα. Κάνουμε το ίδιο και με τα υπόλοιπα παντεσπάνια και τις άκρες. Παίρνουμε ένα καλούπι σε μορφή καρδιάς φυσικά. Τώρα το διασκεδαστικό κομμάτι. Διακόσμηση της τούρτας μας με σοκολάτα. Πού πήγε? Εχ, Μπρίτνη, εντάξει, πάρε. Πού ήμασταν? Ναι, στολίζουμε την τούρτα μας. Τα σοκολατάκια στο πλάι. Και από πάνω με κουφέτα. Όσο περισσότερα χρώματα, τόσο το καλύτερο. Εντάξει, τέλος, έτοιμη τούρτα. Τι ωραία τούρτα! Και τι έκανε ο σεφ? Το να είσαι ζαχαροπλάστης είναι μια ιδιαίτερη ικανότητα. Οι τούρτες μου είναι έργα τέχνης. Τώρα θα σας δείξω τι τούρτα φτιάχνουμε στο εστιατόριό μου. Την ονομάζω Ουράνιο Τόξο. Λοιπόν... ξέχασα γιατί το θέλω αυτό. Α, σωστά, η τελευταία πινελιά. Διακόσμηση της τούρτας μας. Και εδώ είναι τα συννεφάκια. Έτοιμο! Το ξέρω, το ξέρω. Δεν έχετε δει τίποτα καλύτερο. Wow, ακόμα και η γιαγιά χαίρεται με τέτοια ομορφιά. Πώς είναι η τούρτα σου, Μπρίτνη? Ηρέμησε, τι σου έκανε αυτή η καημένη τούρτα? Η Μπρίτνη, όπως πάντα, δεν προσέχει πολύ. Το κύριο είναι η προσπάθεια, σωστά? Ωραία, λίγο έμεινε. Τώρα θα στολίσω όμορφα αυτή τη τούρτα. Θα τηγανίσω καλά αυτό το κάλυμα, έτσι. Τώρα έχω χρωματιστό γλάσο. Το βάζουμε εδώ. Και ορίστε. Wow, εντυπωσιακό. Η τούρτα φαίνεται πραγματικά υπέροχη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Μπρίτνη προσθέτει κρέμα στις άκρες της τούρτας. Έγινε, δοκίμασε, Νάνση. Είναι σαν τα γενέθλιά μου. Τρία γενέθλια ταυτόχρονα. Θα δοκιμάσω ένα κομμάτι αυτής της ομορφιάς. Wow, πολύ νόστιμο. Αλλά πρέπει να δοκιμάσω και άλλες τούρτες. Μου αρέσει το χρώμα της. Για να δούμε. Ο τελευταίος υποψήφιος. Πόσα χρώματα. Wow, είναι τα αγαπημένα μου γλυκά. Μαμά μου. Πεντανόστιμο. Αλλά ποια τούρτα να διαλέξω? Για να δούμε. Η τούρτα Ουρανιοτόξο νίκησε. Συγχαρητήρια στο σεφ.
Η τελευταία πρόκληση. Wow, ζεστή σοκολάτα. Σας αρέσει η ζεστή σοκολάτα? Ποιο είναι το αγαπημένο σας ρόφημα? Γράψτε στα σχόλια. Οι ροές μας θα το φτιάξουν στο επόμενο βίντεο. Βάζουμε σκόνη κακάο στο γάλα και μία σοκολάτα. Τέλεια! Ας ανακατέψουμε καλά. Και φυσικά πρέπει να πιείτε τη σοκολάτα από την καλύτερη κούπα. Τι χαριτωμένο, αλλά για τον σεφ φαίνεται παρά είναι εύκολο. Τώρα θα δείτε πως φτιάχνεται η πιο νόστιμη ζεστή σοκολάτα. Προσθέτουμε μια κουταλιά κρέμα γάλακτος στη σαντιγή και φυσικά λίγο μαρσμέλο από πάνω και μυρωδάτη κανέλα. Ορίστε η λαχταριστή ζεστή με σοκολάτα. Τι κάνει η Μπρίτνη? Wow, έχει ωραία ιδέα πως να στολίσει τη ζεστή σοκολάτα της. Σαντιγή, σιρόπι σοκολάτας και κουφέτα, εξαιρετικό! Τώρα στολίζετε ζεστή σοκολάτα με μπισκότα και πουράκια. Τι υπέροχο ρόφημα, μπράβο σου Μπρίτνη. Λοιπόν, γεύση γνωσία. Πω! Λοιπόν, πρώτα θέλω να δοκιμάσω αυτό. Τι πλούσια γεύση. Τώρα αυτό. Τι όμορφη κούπα, γιαγιά, πολύ όμορφη. Θα δοκιμάσω. Έτσι και έτσι. Και ο τελευταίος μας συμμετέχων. Εντάξει, μέτριο. Ξέρω ποιος κέρδισε αυτό το κακάο. Μπρίτνη, συγχαρητήρια. Όλα τα μέλη μας είναι υπέροχα. Προσοχή, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να φάω μια ζουμερή πριζόλα. Άνετα, θα το κάνω. Κανένα πρόβλημα. Θα φτιάξω την πιο νόστιμη μπριζόλα και πιο γρήγορα από όλους. Θα δούμε αυτό. Ο μάγειρας έχει ξεκινήσει τη δουλειά. Δεν θα μείνω πίσω. Τι κάνει εκεί, λάδι? Ευκολάκι. Μπορώ και να το χύσω χωρίς να κοιτάξω. Πρόσεχε, γλυκία μου. Συγγνώμη, γιαγιά. Δεν μπορείς να παίξεις με φαγητό. Και τι μπορούν να μαγειρέψουν? Ενώ εγώ μπορώ. Μπορώ να κάνω κι εγώ έτσι, απλά να πετάξω την μπριζόλα ψηλά. Κοίτα, γιαγιά. Ξέχασα να την πιάσω. Εγώ, ναι μου, πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Κοίτα, τηγανίζουμε από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσουν. Η κρούστα μου είναι ακόμα πιο χρυσή από τη δική σου. Πω, κοίτα, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Πού είναι λοιπόν το κρέας? Οχ, ένα λεπτάκι. Όχι, τώρα όλο το κρέας είναι βρώμικο. Είναι δυνατό να το φάμε? Το ξέρω. Αν γεμίσω την μπριζόλα με κέτσαπ, τότε η βρωμιά δεν θα φαίνεται. Τέλειο. Ναι, γονέ μου, δεν είσαι μάγειρας. Και η δική μου μπριζόλα έγινε τέλεια. Μένει να την πιπεράσω και να τη διακοσμήσω με ένα κλαδάκι δεντρολίβανο. Γιαγιά, δεν ξέρεις τίποτα από το σερβίρισμα. Χρυσός, τι πιο ωραίο από μια χρυσή μπριζόλα. Την κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. Χρησιμοποιούμε χοντρό θαλασσινό αλάτι. Και είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, ας δοκιμάσουμε. Τι είναι αυτό? Θέλεις να με δηλητηριάσεις? Άλεξ, είναι η δική σου δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το φάω. Και αυτή η βριζόλα φαίνεται νόστιμη. Καταπληκτική. Έμεινε η τελευταία. Wow, τι είναι αυτό, χρυσό? Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει καλή γεύση. Δεν θέλω καν να τελειώσω αυτό. Να, ο νικητής. Ήξερα ότι θα κερδίσω. Λοιπόν, τώρα τι? Και τώρα είναι η ώρα του γλυκού. Θέλω ένα κρουασάν. Άνετα. Ελπίζω να καταφέρω να κερδίσω αυτή τη φορά. Wow, η γιαγιά δεν μένει πίσω. Έχει απόθεμα. Γιαγιά, ίσως μπορείς να μοιραστείς. Τέλεια, ευχαριστώ. Μένει μόνο να βάλω τα κρουασάν στο φούρνο και να περιμένω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι για μένα. Οι επαγγελματίες δεν χρησιμοποιούν ημικατεργασμένα προϊόντα. Μόνο φρέσκα προϊόντα. Κάνουμε τη ζύμη. Τι, δεν ξέρετε καν πώς?
Σχεδόν έτοιμο. Τώρα την απλώνουμε και την λαδώνουμε. Και την κόβουμε ώστε τα κρουασάν έχουν τέλειο σχήμα. Αχ, τι ομορφιά! Τώρα ας τα βάλουμε στο φούρνο. Ωραία! Ωαου, γιαγιά, είχες μερέντα και δεν λες τίποτα! Αυτή είναι η τέλεια προσθήκη στα κρουασάν μου! Αχ, τι νόστιμη που είναι! Είναι ώρα να βγάλουμε τα κρουασάν. Μην καθυστερείς, εγγονέ μου, αλλιώς θα καούν. Και τι μυρωδιά είναι αυτή? Όντως, τι μυρωδιά? Όχι, τα κρουασάν μου κάηκαν. Έλα, τώρα είναι μόνο 2 χόβολα. Η Κέιτ σίγουρα δεν θα τα εκτιμήσει. Με στεναχωριέσαι, θα κερδίσεις. Λοιπόν, υπάρχει μόνο ένας νικητής και είμαι εγώ. Και να τα πρωταθλητικά μου κρουασάν. Μένει μόνο να τα σερβίρω όμορφα. Προσθέτω σαντιγί και μούρα. Και λίγη ζάχαρη. Έτοιμα. Για να δούμε. Ω, χάρβουνα. Άλεξ, θέλεις να με δηλητηριάσεις ξανά, μα όχι. Κρουασάν φαίνονται πολύ νόστιμα. Και είναι νόστιμα. Wow, τόσο όμορφα. Και έχουν καταπληκτική γεύση. Βρέθηκε ο νικητής. Επιτέλους, η δικαιοσύνη επικράτησε. Προσοχή, παρακαλώ. Δεν θα έλεγα όχι σε ένα άλλο γλυκό. Τηγανίτες, άνετα. Γιαγιά, μην κοιμάσαι! Οχ, τι έχασα! Τηγανίτες! Αυτό είναι πολύ απλό! Ας δοκιμάσουμε! Η ζύμη είναι τέλεια! Και οι τηγανίτες θα είναι εξαιρετικές! Και να η πρώτη! Είναι έτοιμη! Αχ, τι άρωμα! Λοιπόν, δεν ξέρω. Είναι μια απλή ζύμη, αλλά μπορώ να την κάνω ξεχωριστή. Ναι, θα βάλω χρώμα. Χρωματιστή ζύμη. Θα έχω τις πιο λαμπερές τηγανίτες στον κόσμο. Υπέροχη ιδέα. Ναι, η πρώτη τηγανίτα είναι έτοιμη. Θα φτιάξω λίγες ακόμα. 1, 2, 3, πόσο χρωματιστές! Μόνο ένα κομμάτι βούτυρο λείπει. Και φυσικά σιρόπι σφενδάμου. Ωρεκτικό δεν είναι? Πρέπει να διακοσμήσω κάπως τις τηγανίτες μου. Το ξέρω, λιωμένα μαρσμέλο. Κατά το καπάκι. Τι νόστιμο! Ναι, εδώ ανήκει. Και τώρα η τρούφα. Απλά σούπερ. Μπράβο, εγγονέ μου. Λοιπόν, όχι. Δεν πρόκειται να δώσω την νίκη μου. Έχω μια μυστική συνταγή. Πρώτα θα μαγειρέψω ένα αυγό ποσέ. Τώρα μαρούλι και λουκάνικο είναι ό,τι χρειάζεται και το μπέικον. Βάζουμε από πάνω το έτοιμο αυγό. Και οι τέλειες τηγανίτες είναι έτοιμες. Λοιπόν, για να δοκιμάσω, θα ξεκινήσω με αυτές. Πολύ νόστιμες. Και αυτές οι τηγανίτες είναι τόσο όμορφες και πολύχρωμες. Ναι, και νόστιμες. Και τι είναι αυτό, φαίνεται περίεργο. Πρέπει να δώσω μια ευκαιρία. Αλλά όχι, δεν πρέπει. Έχουμε νικητή! Ναι, η νίκη είναι δική μου, σούπερ! Τα πάτε τόσο καλά! Μπορείτε να φτιάξετε παγωτό! Ο σεφ μπορεί να κάνει τα πάντα! Κανένα πρόβλημα! Σίγα το πράγμα! Αυτή τη φορά θα έχω το καλύτερο και το πιο νόστιμο παγωτό! Πρέπει να πιέσω καλά την τούρτα! Τι ορεκτικό! Ένα και έτοιμο! Το να σπάς δεν είναι να χτίζεις! Εγγονέ μου, πρόσεχε! Ακριβώς το μάτι μου!
Συγγνώμη, ο κοίτα, η μαγειρική του σεφ είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όσο εσείς διασκεδάζετε, εγώ ετοιμάζω το πιο νόστιμο παγωτό του κόσμου. Θα προσθέσω ξύσμα λεμονιού και μερικές φράουλες. Και τώρα, ας προσθέσουμε εφέ. Ταδάμ, έτοιμο! Wow, πραγματική μαγεία! Μπράβο, αλλά η ομορφιά δεν είναι τόσο σημαντική. Το κύριο πράγμα είναι η γεύση. Είμαι σίγουρη ότι το παγωτό μου θα είναι το πιο νόστιμο, γιατί μαγειρεύω με αγάπη. Αυτό είναι έτοιμο. Αγάπη, ομορφιά, νοησίες. Όσο πιο γλυκό, τόσο πιο νόστιμο. Αυτό νομίζω. Θα βάλω τη σαντιγή από πάνω. Και πρέπει να διακοσμήσω το παγωτό με γλυκά και μπισκότα. Όριο σκίτλ, σούπερ! Και ρίχνω σιρόπι σοκολάτας από πάνω. Δεν το παράκανες, εγγονέ μου. Όπως πρέπει. Για να δούμε. Πω, τι είναι αυτό? Φαίνεται μαγευτικό. Είναι όμως νόστιμο. Τι είναι, μέντα? Διάχ, θα την πετάξω. Ας δοκιμάσουμε. Όχι, η έλλειψη μέντας δεν θα σώσει αυτό το παγωτό. Θα δοκιμάσω αυτό. Φαίνεται ενδιαφέρον. Η γεύση είναι κανονική. Και αυτό τι είναι? Φαίνεται όμορφο. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Γλυκό και νόστιμο. Ναι, ήξερα ότι θα κερδίσω. Πάνω απ' όλα θέλω να φάω πίτσα. Καλή επιλογή. Πιο εύκολο παρά εύκολο. Θέλω κι εγώ ένα κομμάτι. Είμαι η καλύτερη στην πίτσα. Το πιο σημαντικό είναι πως θα αλείψεις τη βάση με τον πελτέ ντομάτας. Προσθέτουμε τυρί και λουκάνικο και το ψήνουμε στο φούρνο. Βάζω ένα χρονόμετρο και περιμένω. Δεν πιστεύω στα μάτια μου, γιαγιά. Κοίτα τι κάνει ο εγγονός σου. Ποιος είναι ο πραγματικός σεφ εδώ? Μη φοβάστε, μου έπεσε. Oh my God. Αχ, εγγονάκι μου. Λοιπόν, πού να πάρω τη ζύμη τώρα? Wow, σου ευχαριστώ, γιαγιά. Τώρα μένει μόνο να σκεφτώ τη γέμιση. Και έχω μια υπέροχη ιδέα. Αντί για πελτέ ντομάτας θα πάρω marshmallow. Πρέπει να το απλώσω ώστε να μην μείνει ούτε ένας κοινός χώρος. Αντί για πεπερώνι θα έχω σκίτλτρόνι. Ναι, σίγουρα η αδελφή μου δεν έχει δοκιμάσει τέτοια πίτσα. Τέλεια! Αρχάρι, οι αληθινοί επαγγελματίες δεν αναζητούν εύκολους τρόπους. Για να κάνω την πίτσα μου ιδιαίτερα ξεχωριστή, θα προσθέσω μελάνι σουπιά στη ζύμη. Τέλειο! Let's go! Τώρα πρέπει να το ζυμώσω. Ναι, ακριβώς ό,τι πρέπει. Και φυσικά δεν μπορείς χωρίς πελτέ ντομάτας. Δείτε αυτόν τον συνδυασμό χρωμάτων. Φοβερό. Right. Αλλά η πίτσα μου δεν έχει πολυπλοκότητα. Θαλασσινά. What? Ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Τέλεια. Μπράβο. Στο φούρνο για λίγα λεπτά και η πίτσα θα είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Πόσο σέρνεται ο χρόνος. Η αλήθεια, κόντεψα να κοιμηθώ. Όπως ήταν αναμενόμενο, τέλεια. Υπέροχη πίτσα. Η δική μου πίτσα δεν φαίνεται και καλύτερη. Εντάξει, θα το δούμε. Όλες οι πίτσες φαίνονται καλές. Περίμενε λίγο, τι είναι αυτό? Σαλιγκάρι. Είναι ένα στρίδι. Δεν πειράζει, δεν πρόκειται να το φάω αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ένα τόσο όμορφο κομμάτι. Μου τρέχουν τα σάλια. Νόστιμο. Μου αρέσει. Αλλά έχει ακόμα πίτσα από τη γιαγιά. Αχ, μυρίζει υπέροχα. Πόσο νόστιμη που είναι. Υπέροχη όπως πάντα, γιαγιά. Κερδίζεις. Γιατί είναι φτιαγμένο με αγάπη. Ζεσταθήκατε? Τώρα στη δουλειά. Θέλω ένα μπέργκερ. Θα το καταφέρετε? Φυσικά. Ό,τι θέλει το μωράκι μου. Αυτό δεν θα είναι δύσκολο. Οφκυμάς. Πάρ το, γιαγιά. Θα ξεκινήσω με το ψωμάκι. Ένα μπέργκερ πρέπει να έχει ένα ψωμάκι από κάτω και ένα ψωμάκι από πάνω και κάτι νόστιμο στη μέση, όπως η μερέντα. Γιατί όχι?
Το γλυκό μπέργκερ είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτό ξεπερνάει όλα τα όρια. Έλα, κοίτα. Και τώρα marshmallow. Για να δούμε. Ό,τι πρέπει για ένα γλυκό μπέργκερ. Θα βάλω πολλά marshmallow. Πιο γελία συνταγή δεν έχω ξαναδεί. Θα βάλω μερικά marshmallow στο ψωμάκι. Τι ομορφιά. What? Ναι, ήρθε η ώρα να σας δείξω τι είναι ένα πραγματικό μπέργκερ, χωρίς μερέντα και γλυκά. Το κύριο σε ένα μπέργκερ είναι η κοτολέτα. Σ' αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αρχικά θα φτιάξω ένα μικρό κεφτεδάκι και θα το βάλω στο τηγάνι. Κοίτα τι όμορφο, έτσι. Και τώρα θα το πατήσω με τη σπάτουλα και από την άλλη πλευρά. Περίμενε, τι μυρωδιά είναι αυτή, χαμός. Ηρέμησε, γιαγιά, έχω τα πάντα υπό έλεγχο. Τα marshmallow πρέπει να ψηθούν για να γίνουν ακόμα πιο νόστιμα. Και ο καυστήρας σε αυτό το θέμα είναι ο καλύτερος βοηθός. Βάζω κορδέλες από ζελέ και τις καλύψω με το ψωμάκι. Ορίστε το μπέργκερ μου, είναι έτοιμο. Μην αποκαλείς ένα γλυκό ψωμάκι μπέργκερ. Δεν μπορώ να το ακούω. Τώρα θα σου δείξω τι είναι το σωστό μπέργκερ. Εκτός από τυρί πρέπει να προσθέσεις και μπέικον σε αυτό. Θα το τηγανίσω πρώτα. Και φυσικά όσο περισσότερες τρώσεις τόσο πιο νόστιμο. Ορίστε, έτοιμο. Γνωρίστε το πιο πολυτελές μπέργκερ στον κόσμο. Πράγματι είναι καταπληκτικό, όμως η παράδοση δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Ορίστε το νικητήριο μπέργκερ μου. Τι άρωμα. Η τελευταία πινελιά παραμένει. Λίγη καραμέλα από πάνω δεν βλάπτει ποτέ. Άλλο πράγμα. Πιο ορεκτικό δεν μπορείς να φανταστείς. Για να δούμε. Πω πω, τι μεγάλο μπέργκερ. Μουάου, και νόστιμο. Σίγουρα διεκδικητής της νίκης. Τι έχουμε εδώ? Let's go. Δεν είναι κακό. Ένα συνηθισμένο μπέργκερ, όπως έφαγα χτες. Wow, αυτό είναι κάτι καινούριο. Πω, γλυκό μπέργκερ. Νιώθω τη μερέντα. Και ζελεδάκια, ωραία ιδέα, αδερφέ. Αλλά το μπέργκερ του σεφ κερδίζει, συγχαρητήρια. Ωραίο, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη. Είστε έτοιμοι για επιδόρπιο? Εγώ ναι, θέλω μπισκότα. Άνετα. Θα κάνω όπως θέλεις. Πανεύκολο. Πώς πάει, πρέπει να απλώσω τη ζύμη? Εγώ ναι, σταμάτα να βαράς τη ζύμη, δεν φταίει σε τίποτα. Κοίτα, πρέπει να πάρεις έναν μπλάστη και να την ανοίξεις προσεκτικά, έτσι. Στη συνέχεια πρέπει να κόψεις κύκλους από τη ζύμη, βλέπεις? Δεν ξέρω, γιαγιά, είναι βαρετό. Έχω καλύτερη ιδέα. Δεν θα ασχοληθώ πολύ. Ένας κύκλος είναι αρκετός. Καλύτερα να προσέχω καλά τη γέμιση. Θα ρίξω μεντέμς και θα είναι υπέροχο. Και τώρα στο φούρνο. Ναι, αλλά κοίτα, μη ζεματιστείς. Τα μπισκότα μου έχουν ροδίσει. Τι ομορφιές. Έλα, γιαγιά, με ένα τέτοιο μπισκότο σίγουρα δεν θα κερδίσεις αυτό το γύρο. Εγώ σκέφτηκα κάτι ιδιαίτερο. Χέρια ψηλά! Έλα, χαλαρώστε, αστείο είναι. Αντί για βαρετά μπισκότα, θα φτιάξω ένα καταπληκτικό μελόψωμο. Έψησα μερικά κομμάτια, μένει μόνο να τις στερεώσω μαζί και να κάνω σπιτάκι. Γι' αυτό έχω την ειδική κρέμα. Λοιπόν, σχεδόν έγινε. Η ζάχαρη άχνη είναι σαν το χιόνι. Είναι μαγευτικό. What? Αγάπη μου, τα μπισκότα σου καίνε. Βγάλ' τα γρήγορα. Come on! Τι βρώμα! Δεν είναι ορεκτικό άρωμα, ούτε φαίνονται καλά. Ποιος μου έφτιαξε τα κάρβουνα και πρέπει να το φάω? Ποτέ! Αλλά αυτό είναι πιο ενδιαφέρον! Βρόσιμο σπίτι! Και τόσο νόστιμο! Τι ωραία ιδέα! Λοιπόν, πρέπει να δοκιμάσω τα υπόλοιπα.
υπόλοιπα μπισκότα. Νοστιμούλικα, ποιος θα νικήσει? Το μελόψωμο σπιτάκι κέρδισε. Κανείς δεν αμφέβαλε. Και τώρα θέλω nuggets. Όπως πάντα, κανένα πρόβλημα. Θα το κάνουμε. Γιαγιά, μην κοιμάσαι. Α, τι έχασα? Α, μαγειρεύω με κοτόπουλο, κατάλαβα. Όχι μόνο κοτόπουλο, nuggets. Ξέρω, ξέρω. Ρίχνω με λάδι στο τηγάνι και το ζεσταίνουμε σωστά. Γιαγιά, είσαι μια σεφ. Δώσε μου το λάδι, σε παρακαλώ. Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το χειριστώ. Ε, γιατί δεν γίνεται, έλα. Οχ. Ναι, δεν ήταν αυτό που ήθελα. Τώρα έχω μια ολόκληρη θάλασσα από λάδι. Ας προσποιηθούμε ότι δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, ήρθε η ώρα να μαγειρέψω. Κόβω το στήθος κοτόπουλου σε μικρά κομματάκια. Τώρα πρέπει να φτιάξω το πανάρισμα. Χτυπάω αυγά και ρίχνω μερικά κράκερ σε ένα άλλο μπολ. Πρέπει να βουτήξετε το κοτόπουλο στο αυγό και μετά να το κυλήσετε αμέσως στα κράκερ. Και στο τηγάνι. Τι υπέροχη καλοψημένη κρούστα βγαίνει. Γιαγιά, είναι τόσο νόστιμο, αδύνατο να αντισταθώ. Α, καίει τα δάχτυλά μου. Άσε με να φυσήξω, πως το έκανες εγγονάκι καλύτερα. Δεν έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο τηγάνι με καυτό λάδι. Και μη με αποσπάτε από τις μαγειρικές τέχνες. Αποφάσισα να προσθέσω λίγη πολυτέλεια. Τα nuggets μου θα είναι χρυσά. Το πιάτο είναι έτοιμο. Τι να κάνω εγώ, το ξέρω. Ο Μανάγκετς πολλούνται σε κάθε μαγαζί. Είναι ήδη νόστιμα, αλλά θα τα βελτιώσω. Θα προσθέσω τυρί. Όσο περισσότερο τυρί, τόσο πιο νόστιμο θα είναι. Για να μην λερώσω τα χέρια μου, βάζω τα nuggets σε ένα σουβλάκι και το βυθίζω σε τυρί. Πώς έκανε η γιαγιά? Πρώτα στο αυγό, μετά κράκερ. Αλλά αντί αυτό θα έχω κάτι πιο καλύτερο. Τσίτο! Σούπερ! Τέλειο πανάρισμα. Και τώρα μπορώ να τηγανίσω. Right. Το πιο σημαντικό, μην ξεχάσετε να τηγανίσετε και από τις δύο πλευρές. Τέλειο! Όχι, δεν θα σε αφήσω να με προσπεράσεις. Έχω κάτι για μια εντυπωσιακή παρουσίαση. Το μυστικό μου συστατικό. Εγγονέ μου, τι είναι αυτό? Δεν έχω ιδέα. Ας δούμε τώρα ποιος θα κερδίσει. Τι έχουμε εδώ? Νάγκες σε ξυλάκια. Τι είναι αυτό, τσίτος, ωραίο. Και εδώ. Ωαου, τι καπνός είναι αυτός. Πολύ ωραία. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ χρυσά nuggets. Δεν είναι κακό, αλλά θα μπορούσε να ήταν καλύτερο. Μένει να δοκιμάσω αυτή την ομορφιά. Νοστιμότατα. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Όχι, το ξέρω. Αυτά είναι τα πιο νόστιμα. Επιτέλους, είμαι νικητής.